centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τον φίλο μου τον Ηλία. Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα στους ακροατές. Πολύ γνωστός σε όλο τον κλάδο και σχεδιαστής και με πολύ μεγάλες επιτυχίες διαχρονικά. Λοιπόν, Ηλία, ήσουν στο Μιλάνο. Ναι, ήμουν είσαι και εγώ στη μόδα γενικότερα και θέλω λίγο, επειδή από χθες πάρα πολύ και εδώ στην Καστοριά και παντού στην Ελλάδα μπορεί να συνδυάζουν το Fashion Week με την έκθεση για τον Γουναράδο και των δικών μας ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, θέλω λίγο να μας πεις τι σχέση έχει το Fashion Week και η έκθεση της Γούνας εκεί που ήταν δικοί μας άνθρωποι, πόσο μπορούν να επηρεάσει το ένα το άλλο, πόσο κοντά βρίσκονται το ένα με το άλλο και αν είναι δικαιολογημένο όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Καστοριά με αυτή την σύνδεση που υπάρχει, με την πληροφορία που μεταδόθηκε χθες από τα κανάλια για ύποπτο τα πανελλαδικής εμβέλειας, για ύποπτο κρούσμα στην Καστοριά, και οι γιατροί σήμερα στην Καστοριά λένε ότι αυτό που έγινε δεν συνιστά ύποπτο κρούσμα αλλά ένα περιστατικό μέχρι εκεί τελεία παύλα. Και την εικόνα των σούπερ μάρκετ σήμερα, Ηλία μου, εδώ στην Καστοριά, με άδεια, δεν το έχουμε ξαναδεί νομίζω, με άδεια ράφια, στα είδη μακαρόνια, ρύζια κτλ. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι η εβδομάδα μόδα στο Μιλάνο είναι το σύνολο δράσεων που γίνονται όσον αφορά τη μόδα. Μάλιστα. Το σύνολο αυτό των δράσεων γίνεται σε τελείως ξεχωριστά μέρη. Ένα κομμάτι. Δώσε μας να καταλάβουμε λοιπόν, Ηλία, εδώ τι εννοείς. Ένα κομμάτι είναι και το Μιλάνο One που συμμετείχαμε όσον αφορά τη Γούνα. Μάλιστα. Είναι σαν να κάνει η Καστοριά μία εβδομάδα μόδας και να γίνεται στο εκθετήριο του προφήτη Ηλία, να γίνεται στο ναυτικό όμιλο, να γίνεται στη Μεσοποταμία. Καταλαβαίνετε. Διάσπαρτα μιλάμε, λοιπόν σε όλο το Μιλάνο. Διάσπαρτα, ναι. Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν γνωρίζουμε ποια είναι, δεν ξέρουμε που είναι. Προφανώς δεν ήταν στο Μιλάνο One. Είναι σχεδιάστρια μόδας. Λογικά δεν είναι σχεδιάστρια μόδας. Δεν είναι σχεδιάστρια. Στη Γούνα. Συμφωνούμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, σε όλο αυτό που γίνεται και σε όλο αυτό τον πανικό. Λοιπόν, εμείς πρωτού ξεκινήσουμε από εδώ, από την Καστοριά, ήμασταν και προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι. Που είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω τον κόσμο. Ήμασταν και προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι. Από πού, γιατί στην Ιταλία ουσιαστικά είχαμε την πολύ μεγάλη ανησυχία Σάββατο προς Κυριακή. Επειδή ήταν το πρώτο, ας το πούμε, κρούσμα που έγινε σε ένα χωριό της Λομπαρδίας, ο πρώτος θανόντας, ο οποίος ήταν 78 χρονών με πολλά προβλήματα υγείας. Έτσι, σίγουρα θορυβηθήκαμε και εμείς, οπότε αναζητήσαμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μας βοήθησαν έτσι στο ώστε να ηρεμήσουμε σε αυτό το πράγμα. Τώρα τι γίνεται, πραγματικά καταλαβαίνω και τον κόσμο που ανησυχεί, γιατί γενικότερα ό,τι μας φοβίζει και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, έτσι μας πανικοβάλλει. Ο πανικός είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, για να τα κωδικοποιούμε, Ηλία. Πρώτον, το Fashion Week γίνεται διάσπαρτα σε όλο το Μιλάνο και η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ήταν στο, πώς το είπες, στο One. Στο Μιλάνο One. Στο Μιλάνο One που γινόταν η έκθεση των Γουναράδων. Καμία σχέση αυτό το κτίριο με εκεί που γινόταν η δραστηριότητα της συγκεκριμένης γυναίκας. Υπάρχει όμως η σύνδεση με αυτή τη γυναίκα στο αεροπλάνο της Ryanair της επιστροφής το βράδυ της Κυριακής, όπου εκεί, όπως είπε νωρίτερα και ο Σάκης Μαλεγκάνος εδώ στην εκπομπή μας, σίγουρα υπήρχαν Καστοριανοί και Σχιατιστινοί. Δεν το ξέρω, πόσο κοντά στη γυναίκα αυτή υπήρχαν ή όχι, δεν το ξέρω. Ενδεχομένως να υπήρχαν Καστοριανοί. Εμείς οι περισσότεροι γυρίσαμε Δευτέρα πρωί. Η πλειοψηφία, Ηλία, γύρισε Δευτέρα πρωί. Η πλειοψηφία των Καστοριανών γύρισε Δευτέρα. Πάντως κάποιοι όντως γύρισαν και το βράδυ της Κυριακής, έτσι. Πολύ πιθανόν, ναι. Και τη Δευτέρα πάλι είχε δύο πτήσεις. Είχε μία το πρωί, είχε μία το μεσημέρι. Και την Κυριακή είχε άλλη το πρωί, άλλη το μεσημέρι, άλλη το απόγευμα. Μάλλον αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα, ναι. Ήταν το δεν ξέρουμε ποια είναι.
και δεν γνωρίζουμε τι έκανε. Ναι. Να σταθώ και σε ένα άλλο γεγονός. Ναι. Γενικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι κάποιοι άνθρωποι έτσι προσπαθούν να βγάλουν το άσχημο πρόσωπο της Καστοριάς προς τα έξω. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γενικότερα ό,τι κακό συμβαίνει στην Καστοριά το βγάζουν στα μεγάλα κανάλια. Θα ήθελα λίγο να το δούμε πιο σοβαρά αυτό το κομμάτι. Είναι εντυπωσιακό, Ήλια, πρόσεξε μας. Χθες βγαίνει κανάλι πανελλαδικό και μιλάει για ύποπτο κρούσμα στην Καστοριά. Ναι. Αρχίζουν οι ακυρώσεις στα ξενοδοχεία και στους ξενώνες της Καστοριάς για το τρίμερο της αποκριάς. Βγαίνουν σήμερα οι γιατροί της Καστοριάς και λένε ότι αυτό που έγινε ήταν απλά ένα περιστατικό, κάποιος που είχε λίγο εκεί πέρα, τίποτα δηλαδή, και που δεν συνιστά το χαρακτηρισμό ύποπτο κρούσμα. Δηλαδή και λες, τι έγινε εδώ τώρα. Σωστά, έχουμε ενημερωθεί. Εγώ ποιο να πιστέψω τώρα, τον γιατρό που μου λέει ότι δεν συνιστά το χαρακτηρισμό ύποπτο κρούσμα ή το κανάλι που μετέδωσε ύποπτο κρούσμα στην Καστοριά. Μα τι να κάνω ότι τώρα. Πρέπει να ακούσουμε η ζημιά τον έχει γίνει. Καταλαβαίνεις, Ηλία μου. Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα έτσι για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Με τα λάθη μας τα τελευταία χρόνια η Καστοριά κατάφερε να γίνει τόπος εξορίας. Ελπίζω να μην γίνουμε μια σύγχρονη Σπιναλόγκα. Αυτό. Είναι πολύ δυνατό αυτό το μήνυμα που λες, Ηλία. Είμαστε που είμαστε νεκροταφείο. Ναι. Ας κανονίσουμε να γίνουμε να τελειώσουμε εντελώς. Έτσι. Αυτό ακριβώς, Χρήστο μου. Λοιπόν, Ηλία, νομίζω ότι ήταν δυνατό το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Για να έχουμε και τη σαφή εικόνα, γιατί όλοι μιλάνε για Fashion Week, όμως χωρίς να έχουν πάει ποτέ, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα και τι σχέση έχει με τον χώρο που είχαμε εμείς τη δική μας δραστηριότητα εκεί. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, Χριστού μου. Σε ευχαριστώ, Ηλία. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε. Προχωράμε. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.